περισσότεροι ήρθαν εδώ για να κερδίσουν το έπαθλο. Πράγμα που σημαίνει ότι είναι ατομικό. Όσο και να λέμε ότι είμαστε ομάδα, είμαστε ομάδα. Ουσιαστικά ο καθένας για την πάρτι του δουλεύει. Και νομίζω πρέπει να το αποδεχτούμε αυτό. Κάποιοι ήρθαν εδώ για την προβολή, άλλοι ήρθαν για το χρηματικό έπαθλο και άλλοι για την εμπειρία. Το πιο τίμιο είναι να παραδεχτεί ο καθένας για ποιο λόγο είναι εδώ. Δεν θέλω να κοροϊδέψω κανέναν. Έχασα τον πατέρα μου πριν από λίγους μήνες και δεν θα άφηνα ποτέ την οικογένειά μου για να έρθω κάπου για την εμπειρία. Είμαι ένας άνθρωπος που έχει ταξιδέψει πάρα πολύ. Και τη δεδομένη στιγμή αυτό που θα μου έλειπε σίγουρα δεν ήταν μια ταξιδιωτική εμπειρία. Μου λείπουν λεφτά για να στηρίξω τον εαυτό μου και την οικογένειά μου. Και το είπα από την πρώτη στιγμή και δεν πρόκειται να αλλάξει αυτό. Θέλω να είμαι και ειλικρινής με τον εαυτό μου αλλά και με τον κόσμο. Επίσης θεωρώ ότι πέρα από την προβολή και τα χρήματα, ότι θα είναι κάτι που θα με βοηθήσει να εξελιχθώ. Ήθελα να, μετά το χαμό του πατέρα μου, αλλάξαν πάρα πολλά πράγματα μέσα μου και ήθελα να περάσω χρόνο μέσα μου για να σκεφτώ. Και παρά τις δυσκολίες, νομίζω ότι βγαίνοντας από εδώ θα ξέρω περισσότερο τον εαυτό μου, αλλά και το τι θέλω να κάνω. Το είχα ανάγκη να μείνω για ένα διάστημα μόνος μου.